την έκθεση αρχιτεκτονικής με τίτλο «Θεσσαλονίκη Συν. Πόλη και αρχιτεκτονική. Εκμοντερνισμοί και προσαρμογές», εγκαινίασε το βράδυ της Παρασκευής ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρος Καλαφάτης, στο κτίριο ΜΗ2 του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μας κάνει όλους να συνειδητοποιήσουμε ακόμη μια φορά τη φοβερή δυναμική που έχει αυτή η πόλη. Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων, νομίζω ότι συνειδητοποιούμε ακόμα μια φορά όλοι ότι η Θεσσαλονίκη έχει κάτι διαφορετικό. Είναι πρωτεύουσα και γειτονιά μαζί. Είναι το καινούριο και το παλιό μαζί. Είναι η παράδοση αλλά και η δημιουργία που μπορεί να διώξει εισαγωγικά βεβαίως την πόλη προς τα μπρος. Νιώθω λοιπόν ότι η συνειδητοποίηση μιας πραγματικότητας που ζήσαμε τα προηγούμενα 100 χρόνια θα μας κάνει πιο δυνατούς, πιο ενωμένους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αίσθημα ευθύνης και συλλογικότητας, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με βήμα ταχύ πλέον το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο της πόλης σύμφωνα με τα δεδομένα, τα οποία είναι ρευστά και έχουν μια συνεχή δυναμική. Η πόλη έχει από τη φύση της αυτή τη δυναμική. Στο χέρι της είναι να την αξιοποιήσει. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει εικόνες της αρχιτεκτονικής διαδρομής της πόλης της Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 21ου. Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από έναν αιώνα, το αστικό τοπίο υπέστη αλλεπάλληλους μετασχηματισμούς. Η παραδοσιακή πόλη του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έδωσε τη θέση της στο σύγχρονο, δυναμικό και ανεξέλεγκτα επικτηνόμενο πολεοδομικό συγκρότημα της σημερινής πόλης της Θεσσαλονίκης. Το καθήκον της διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να μένει μόνο στις εκδηλώσεις μνήμης για τα προηγούμενα 100 χρόνια ζωής, αλλά ο σχεδιασμός του μέλλοντος είναι αυτός που πρέπει να τεθεί επιτάπητος, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Απόστολος Τζικώστας. Θέλω να συγχαρώ το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο στα πλαίσια του εορτασμού των 100 ετών για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σήμερα αυτή την εξαιρετικά σημαντική έκθεση γύρω από την αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης μας. Και να πούμε ότι το δικό μας το καθήκον δεν είναι μόνο να τιμούμε το παρελθόν μας και να θυμόμαστε τα χαρακτηριστικά αυτού του παρελθόντος, αλλά καθήκον μας είναι κυρίως να σχεδιάσουμε το μέλλον για τα επόμενα 100 χρόνια.